Η νίκη του Εργοτέλη επί της άσκηση το Σάββατο το βράδυ στο κλειστό του Λίντο για την πέμπτη αγωνιστική των ανδρών της ΕΚΑΣΚ με 61-48 έρχεται σε δεύτερη μοίρα αφού την παράσταση έκλεψε η πρόταση γάμου που επιφύλαξε ο παίκτης της ομάδας και προπονητής γυναικών και εφήβων του Εργοτέλη Παντελής Χριστοδούλου στην αγαπημένη του Ολυμπία Μαυρόκοστα. Ο υποψήφιος γαμπρός τα είχε σχεδιάσει όλα με κάθε λεπτομέρεια με τη σύμπραξη των μελών της ομάδας του, συγγενών και φίλων και μόνοι ανίδεοι για το τι την περίμενε την Ολυμπία. Στο ημίχρονο του αγώνα η διοίκηση του Εργοτέλη θέλησε να τιμήσει τον Παντελή Χριστοδούλου για τη συμπλήρωση 300 συμμετοχών με τη φανέλα των κιτρινόμαυρων και για την υποτιθέμενη βράβευση. Ο Βαγγέλης Γιαννουλάκης κάλεσε στο γήπεδο μία πρώην αθλήτρια της ομάδας, την Ολυμπία Μαυρόκοστα. Η ανυποψίαστη Ολυμπία κατευθύνθηκε από τις κερκίδες στο παρκέ παραλαμβάνοντας την πλακέτα η οποία ωστόσο έγραφε «Ολυμπία θα το πάρει στο παιδί». Η έκπληξη αποκαλύφθηκε, ο Παντελής γονάτισε προσφέροντας το δαχτυλίδι στην Ολυμπία και οι φίλοι των παιδιών που όλο το προηγούμενο διάστημα περίμεναν εκτός γηπέδου μπήκαν επίσης στον αγωνιστικό χώρο με μπαλόνια και ιαχές επικροτώντας την πρόταση γάμου. Και βέβαια η Ολυμπία, εμφανώς συγκινημένη, είπε το πολυπόθητο ναι. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρούσα στην έκπληξη του αδελφού της ήταν και η Χρυσάνθη Χριστοδούλου που έφτασε οριακά στο Ηράκλειο με το σύζυγό της Δημήτρη Νικολακάκη ταξιδεύοντας αμέσως μετά το παιχνίδι της ομάδας της στην Αθήνα. Οι περήφανοι γονείς, ο προπονητής του Εργοτέλη Αλέξης Χριστοδούλου και η σύζυγός του Μαρία Ορφανού.